Θα πω μερικά πράγματα για την ένταξη και λόγω της συγκυρίας που υπάρχει σήμερα θα παραμείνω στα ζητήματα της ένταξης των προσφύγων. Παρόλο που υπάρχει μια πλούσια εμπειρία από την κυβερνητική θητεία και με τον Γιάννη τον Μουζάλα και με τον Δημήτρη Κοβίτσα στο νομοθετικό έργο που αφορά την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους μετανάστες, είτε είναι νόμιμα είτε ήταν παράτυπα στη χώρα, δίνοντας διέξοδο σε πάρα πολλά ζητήματα. Και θα μιλήσω για την ένταξη, γιατί αυτή την ώρα είναι ίσως η πιο δύσκολη και πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση που έχουμε και ως χώρα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω και να στείλω ένα μήνυμα στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι η ένταξη είναι υποχρέωση της χώρας, είναι υποχρέωση των χωρών και είναι δικαίωμα των προσφύγων. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνά κανείς. Προβλέπεται σε ευρωπαϊκές συνθήκες, δεν θα πω ότι προβλέπεται στην ουσία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως παραχώρηση που θα κάνει αυτός ή εκείνος ο υπουργός. Ο περιορισμός του δικαιώματος αυτού που έχουν οι πρόσφυγες της ένταξης, που είναι αν θέλετε από τα πιο αδύναμα υποσύνολα των κοινωνιών, είναι η αρχή του περιορισμού των δικαιωμάτων και της υπόλοιπης κοινωνίας. Αυτό η ιστορία το έχει καταδείξει δυστυχώς με τραγικό τρόπο πολλές φορές. Άρα η υποστήριξη των δικαιωμάτων, του δικαιώματος αυτού των προσφύγων, δεν είναι σε καμιά περίπτωση σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ κάποια ιδεοληψία ιδιαίτερη, αν θέλετε, μεταχείριση των προσφύγων σε σχέση με τον Έλληνα άστεγο, με τον Έλληνα άνεργο, με τον Έλληνα φτωχό, με τον Έλληνα άπορο. Ίσα ίσα είναι η υποστήριξη και των δικών τους δικαιωμάτων. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ίδια η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία που θέτει στο περιθώριο όλους αυτούς, είτε είναι Έλληνες είτε είναι φιλοξενούμενοι στη χώρα μας. Άλλωστε η αντιπροσφυγική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι επικοινωνιακές φιέστες που συχνά πυκνά βλέπουμε με ένα τρόπο εντυπωσιακό σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποσκοπούν σε αυτό ακριβώς. Να κρύψουν ότι υπάρχει ομφάλιος λόρος που θρέφει την ανισότητα και την περιθωριοποίηση των ομάδων αυτών, ώστε να είναι εύκολο το αφήγημα ότι δεν μπορούμε για σας φτωχοί, άποροι, άστεγοι Έλληνες, γιατί τώρα πια έχουμε και αυτούς. Αυτό είναι ψέμα και θέλουμε να το καταγγείλουμε με κάθε τρόπο. Η πολιτική αυτή δυστυχώς που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα θρέφει τον ρατσισμό, θρέφει την ξενοφοβία και εν τέλει δημιουργεί μακροπρόθεσμα ζητήματα ασφάλειας και ομαλής συνύπαρξης μέσα στην κοινωνία μας, τα οποία δυστυχώς έχουμε παραδείγματα σε ευρωπαϊκές χώρες και αυτά οδυνηρά. Από την πλευρά μας θέλουμε να τονίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε τη μετανάστευση ως ευκαιρία για κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι το μοντέλο που έχουμε κατά νου. Αυτό βέβαια ασφαλώς σε πλήρη αρμονία, όσα προηγουμένως ο Υπουργός είπε, για την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, όπου επιδιώκουμε βέβαια μια συλλογική κοινή ευρωπαϊκή λύση διαχείρισή του. Δείγματα γραφής ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε. Θα πρέπει να χαιρετήσουμε ότι ο Γιάννης ο Μουζάλας, επί της θητείας του, άδειασε τις πλατείες σε ένα υπόδειγμα στεγαστικής πολιτικής και δημιουργήσαμε από τις 300 υπουργέ θέσεις που παραλάβαμε 60.000 θέσεις στέγασης. Σήμερα δυστυχώς το φαινόμενο της αστεγίας και των πλατιών τις ξαναζούμε πάλι. Μετά δυστυχώς από μια πολύ σημαντική δουλειά έχουμε ένα πισωγύρισμα. Οι άνθρωποι αυτοί έπαιρναν και ευτυχώς παίρνουν ακόμα οικονομικό βοήθημα. Το σύνολο των παιδιών, πάνω από 13.000-13.500 ήταν η τελευταία απογραφή, πήγαν σχολείο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε το θέμα να τους απαγορέψουμε να πάνε σχολείο και κυρίως να δημιουργήσουμε αντανακλαστικά στην κοινωνία. Είχαν άμεση πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Με το ΑΜΚΑ, θυμάστε τις πρώτες μέρες αυτής της κυβέρνησης τι έγινε. Το ΑΜΚΑ δεν είναι ιδεοληψία, ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας. Και ήταν σοφή η πολιτική του Υπουργείου Υγείας, γιατί
Τόσες χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από αυτή την χώρα και δεν υπήρξε ούτε ένα πρόβλημα. Ήταν ακριβώς αυτό. Γιατί ανοίξαμε όλα τα συστήματα υγείας και βοήθειας των ανθρώπων με ισότιμο τρόπο με τους Έλληνες. Είχαν είσοδο στην αγορά εργασίας, αφημείες, στον ΟΑΕΔ. Τα αναφέρω γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα έδωσε δείγματα γραφής. Και λυπούμαστε ειλικρινά στο πρότυπο που παρουσιάζει σήμερα η χώρα που θυμίζει περισσότερο Όρμπαν παρά μια χώρα πολιτισμένη. Στα ασυνόδευτα ανήλικα, σε μια σοβαρή πολιτική από τη Safe Zone που ξεκίνησε ο Γιάννης Μουζάλας, που έγιναν πρότυπο για την Ευρώπη, μέχρι αυτά τα οποία ακολούθησαν με το Υπουργείο Εργασίας και με την Θεανότη Φωτίου και για την υποστηριζόμενη διαβίωση και για την Επιτροπία και για τη φιλοξενούσα οικογένεια. Πρωτοπόρες πολιτικές που από τους συνηγόρους των πολιτών και των παιδιών όλης της Ευρώπης ζητούσαν να εφαρμόσουν, εφαρμόστηκαν σε αυτή τη χώρα με εκείνη τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν είχαμε ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ετούτων και των προσφύγων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Όλα αυτά ως κατασταλάγμα της κυβερνητικής μας εμπειρίας, όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής περιελήφθηκαν στην Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, όπου αποτελεί ένα σχεδιασμό μιας ολιστικής και συμπεριληπτικής ενταξιακής πολιτικής. Και το σημειώνω αυτό γιατί είναι ένα διαφορετικό πρότυπο στην ενταξιακή πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό θέλω να θυμίσω ότι το υποδέχθηκαν θετικά, το παρουσιάσαμε επί Υπουργείας του Δημήτρη του Βίτσα στο ΚΙΣΚΙΠ τότε και έγινε πλέον πολιτική του κράτους. Όλη αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από την εποχή του Γιάννη του Μουζάλα. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν το υποδέχθηκαν θετικά οι διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, η αυτοδιοίκηση, με τη γνωστή σύνθεση που ξέρετε όλοι, και οι κοινότητες. Είναι ένα υπόδειγμα πολιτικής ενταξιακής που σέβεται διεθνείς συνθήκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό που ακούμε τώρα από πολλές πλευρές, και μακάρι να κάνω λάθος, ότι επίκειται αλλαγή του εθνικού σχεδιασμού για την ένταξη, μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Καλούμε την κυβέρνηση να μην το προχωρήσει, εκτός εάν θέλει να βελτιώσει προς το καλύτερο σε αυτό το μοντέλο την ενταξιακή πολιτική. Αλλά εάν σκέφτεται διαφορετικά, την καλούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην το προχωρήσει, να παραμείνει σε αυτά τα οποία είναι κατακτημένα στη χώρα. Διαφορετικά, φοβόμαστε ότι θα εκτεθούμε για μια άλλη ακόμα φορά, όπως έχουμε εκτεθεί αυτό το εντεκάμινο αυτής της διακυβέρνησης, τα ζητήματα αυτά. Τότε σειρά προγραμμάτων είχαν πάρει το δρόμο της υλοποίησης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ενώ καθιστούσαμε ως παράγοντα σχεδιασμού αλλά και άσκηση πολιτικής την αυτοδιοίκηση, θα πει πολλά η Γιώτα μετά, ο ρόλος της οποίας κατά τη γνώμη μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ενταξιακή πολιτική και στη δημιουργία συνθήκων ομαλής συμβίωσης και επαφής και αλληλεπίδας των δύο κοινωνιών. Νομίζω ότι είναι δείγμα ότι όπου η τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπε Λιβαδιά, μπήκε μπροστά, η συμβίωση των δύο κοινοτήτων ήταν αρμονική, δεν είχαμε ποτέ πουθενά προβλήματα. Δυστυχώς, η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να κινητοποιήσει τότε την αυτοδιοίκηση ενάντια στην πολιτική μας στο μεταναστευτικό, σήμερα τη βρίσκει απέναντί της. Σήμερα λοιπόν που έχει ανάγκη για νέες δομές φιλοξενίας, που έχει ανάγκη για την συνεργασία της αυτοδιοίκησης, πληρώνει αυτά τα οποία και θερίζει αυτά τα οποία το προηγούμενο διάστημα έκανε. Η αυτοδιοίκηση είναι ευρωπαϊκό μοντέλο στα ζητήματα της ένταξης, είναι ο κύριος μοχλός υλοποίησης αλλά και σχεδιασμού. Τότε λοιπόν είχαμε σχεδιάσει το εμβληματικό πρόγραμμα Ήλιος. Όσοι είναι πιο σχετικοί με είχαν ακούσει πολλές φορές να μιλάω γι' αυτό. Είναι ένα ολοκληρωμένο ενταξιακό πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με τον Γιάννη τον Μουζάλα με το πιλωτικό το πρόγραμμα. Ολοκληρώσαμε τον Δημήτρη τον Βίτσα με τη χρηματοδότησή του, που περιλαμβάνει όλα όσα θα πρέπει να γίνουν, ολοσωμάθεια, κατάρτιση και όλα όσα χρειάζονται για να ενταχθεί ένας πρόσφυγας στην χώρα μας. Το εκτελούσε τη χρηματοδότηση για λόγους που αφορά το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, το εκτελούσε ο ΔΟΜ, αλλά η ευθύνη όλη ήταν στο Υπουργείο. Λυπούμε να πω ότι
τους πρώτους 10 μήνες. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν το πίστεψε. Μπορώ να φέρω και το προσωπικό μου παράδειγμα, δεν δέχτηκε καμιά ενημέρωση γι' αυτό. Δεν συνέχισε τη δουλειά που κάναμε με τη χαρτογράφηση των αναγκών, τη σταδιακή έξοδο και την ένταξή τους στο ήλιος, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια τώρα, κάτω από το βάρος της αστεγίας, προσπαθεί ασθμένοντας να μπαλώσει αυτά τα οποία δημιούργησε το προηγούμενο δεκάμηνο. Κατά τη γνώμη μας και προτείνουμε, απαιτείται επίσπευση του έργου με πρωτοβουλία του Υπουργείου, αλλά και αύξηση του προϋπολογισμού των θέσεων και των δικαιούχων σε αυτό το πρόγραμμα. Και θα πρέπει να πω ότι αυτό ήταν στη νέα πρότασή μας μετά το δωδεκάμηνο που είχαμε καταθέσει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για χρηματοδότηση. Θέλουμε να πούμε ότι είναι εσφαλμένοι, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι είναι και απάνθρωποι. Η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου για άμεση αποχώρηση των αναγνωρισμένων από τις δομές υποδοχής, παραβλέποντας όλες τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες που είχαμε θεσπίσει για σταδιακή έξοδο και μεταφορά τους στο πρόγραμμα Ήλιος. Προτείνουμε σήμερα ως μια άμεση λύση να αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα Ήλιος τουριστικές μονάδες, οι οποίες σήμερα βρίσκονται κλειστές λόγω των θεμάτων που γνωρίζετε, να ενταχθούν σε αυτό και οι άνθρωποι με ένα γρήγορο τρόπο να μπορέσουν να βρουν στέγη, κατάλημα και βοηθητικές υπηρεσίες ενταξιακές. Είναι μια λύση η οποία μπορεί να ωφελήσει και αυτούς, αλλά και τις τοπικές οικονομίες. Νομίζω ότι είναι μια απλή απόφαση για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Θα κριθεί η κυβέρνηση εάν έχει κατά νου να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Πέραν αυτών, είχαν σχεδιαστεί και είχαν ξεκινήσει για να υλοποιηθούν 3 προγράμματα. Το ένα μέσω του ΟΕΔ με το Υπουργείο Εργασίας. Θα πει αναλυτικότερα και ο Κώστας Ομπάρκας. Με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή από το ΤΑΜΕ. Ένα πρόγραμμα υποστήριξης κατάρτισης μαθητείας πρακτικής άσκησης για 3.000 αναγνωρισμένους πρόσφυγες. 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Ευρωπαϊκά χρήματα. Σταμάτησε. Και ρωτάμε γιατί. Γιατί σταμάτησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είχαμε ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας στον αγροτικό τομέα. Κουραστήκαμε από την αρχή με τον Γιάννη τον Μουζάλα και τον Δημήτρη τον Παλάφα για να φτάσουμε στο τέλος. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα για την αγροτική εργασία σε συνεργασία με αγροτικούς φορείς, με το 50% χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και το 50% ιδιωτική συμμετοχή των αγροτικών φορέων. Σταμάτησε. Ρωτάμε γιατί. Σήμερα που υπάρχουν όλος αυτός ο αλλαγμός, ότι δεν υπάρχουν χέρια αγροτικά για να μαζέψουν την παραγωγή, τούτη εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να απολογηθεί. Γιατί άφησε την παραγωγή αμάζευτη όταν έχει εργατικά χέρια που είχαν εξασφαλισμένα χρήματα για να δουλέψουν. Είναι μια πολιτική και ενάντια στον αγροτικό κόσμο και ενάντια στον προσφυγικό κόσμο και ενάντια στα δικαιώματα. Και επίσης το Υπουργείο Εργασίας, θα τα πει ο Κώστας φαντάζομαι αναλυτικά, έχει σχεδιάσει τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Ακόμα με τον Δημήτρη Τοβίτσα είχαμε ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα για την κοινωνική κατοικία. Θυμούνται όλοι ότι πήραμε κτίριο από το Υπουργείο Εργασίας με 100 περίπου διαμερίσματα για να ξεκινήσουμε σε συνεργασία τα δύο Υπουργεία, να στεγάσουμε πρόσφυγες και να στεγάσουμε και ανέργους. Δεν θέλω να πω τι έγινε και πώς το εκμεταλλεύτηκαν επικοινωνιακά. Ένα έργο το οποίο έγινε με ευρωπαϊκά χρήματα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σήμερα το πλασάρουν άλλοι. Ως επιτυχία είναι επιτυχία της κυβέρνησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αυτό που έγινε και δυστυχώς αφήνει ανθρώπους στην πλατεία ενώ είχαμε εξασφαλίσει στέγη. Και βέβαια σταμάτησε ένα εμβληματικό πρόγραμμα το οποίο είχε και άλλα, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Την χαρτογράφηση των διοξιδιοτήτων μέσω του ΑΕΒ με την πρόεδρο τη Μαρία, όπως την Καραμεσίνη. Και αυτό σταμάτησε. Επίσης, είχαμε σχεδιάσει, δεν το είχαμε ξεκινήσει, αλλά θεωρούσαμε ότι είναι αναγκαίο στα πλαίσια αυτής της ενταξιακής πολιτικής, τον περιφερειακό μηχανισμό κατανομής του πληθυσμού της χώρας. Τι είπε η κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση? Της είπε ότι θα κάνω μια κατανομή, πράγμα που και επί Γιάννη Μουζάλα και επί Δημήτρη Τουβίτσα είχαμε επιτύχει, μιας
ισοκατανομής με βάση τον πληθυσμό. Τότε είχαμε επιλέξει και το μοντέλο των μικρών δομών για να είναι διαχειρίσιμες και όχι αυτά τα τέρατα τα οποία σχεδιάζονται σήμερα, τα οποία είναι και κλειστά και είναι φυλακές. Σε αυτό λοιπόν που μας έκανε κριτική η Νέα Δημοκρατία, βρήκε έτοιμο μέσα στην εθνική στρατηγική τον μηχανισμό, θα μπορούσε να τον εξελίξει, να προχωρήσει και παρόλα αυτά προτίμησε, αντί να φτάσουμε στη γεωγραφική κατανομή, να υπερχιλήσουμε τα νησιά που μας έκαναν κριτική γιατί είχαμε 5.000 τιμόρια και από 15.000 που παρέδωσε ο Δημήτρης Σοβίτσας να φτάσουν 40.000 με την νέα ηγεσία του Χρυσοχοίδη τότε, του Μηταράκη μετά, και μας κάναν κριτική γιατί υπήρχαν 15.000 στα νησιά. Αυτό είναι το κατάντημα μιας αντιπροσφυγικής πολιτικής, μιας πολιτικής που επένδυε δυστυχώς στα πιο ακραία αισθήματα του ελληνικού λαού σε μια διαχείριση η οποία ήταν υπόδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα τα λάθη και τις αδυναμίες. Και βεβαίως είχαμε προχωρήσει σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τη διαπολιτιστική μεσολάβηση για χώρους οικονομίας, δεν θα τα πω τώρα. Θα ήθελα να κλείσω με τρία ζητήματα τα οποία θεωρούμε κομβικά και τα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανέλθουν και να γίνουν. Πρώτον, και απευθύνουμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών είναι υποχρέωση των Δήμων. Είναι δικαίωμα των πολιτών μας που είναι πρόσφυγες και ζουν στην πόλη μας. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Απευθύνουμε στην ηγεσία του Υπουργείου και λέω ότι το Εθνικό Συμβούλιο της Ένταξης που είχαμε θεσμοθετήσει με την συμμετοχή της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων, θα πρέπει να επανέλθει. Εμείς μόνοι μας κάναμε ένα όργανο ελέγχου της δουλειάς που κάναμε στην ένταξη, για να μπορούμε να μην λέμε κουβέντες, αλλά να μας τραβάνε τότε όπου κάναμε λάθος ή όπου είχαμε καθυστερήσεις, το αυτή για να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα όπως είναι. Καλούμε την κυβέρνηση να το επαναφέρει. Όπως επίσης καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει τον κατάπτυστο νόμο που κατάργησε το ζήτημα των ανθρωπιστικών λόγων, να επαναφέρει την νομοθετική διάταξη. Είναι απάνθρωπο σήμερα να λες ότι οι άνθρωποι που ζούσαν στη χώρα μας 5-6 χρόνια, 7, με αποφάσεις των δικαστηρίων είχαν ανθρωπιστικούς λόγους να παραμείνουν, σήμερα να λες ότι τους επιστρέψεις. Δεν θα τους επιστρέψεις. Το μόνο το οποίο θα κάνεις είναι να δημιουργείς παράτυπους ανθρώπους να πηγαίνουν στη μαύρη εργασία, να είναι υποκείμενα εκμετάλλευσης διαφόρων κυκλωμάτων, να δημιουργείς ασφάλεια στις πόλεις και στα χωριά. Αυτό καταφέρνεις με αυτή την κατάργηση του νόμου. Την καλούμε στο όνομα της λογικής και στο όνομα, αν θέλετε, και αυτής της ίδιας πολιτικής που λέει της ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων, της τάξης και της ασφάλειας, όλες αυτές οι κουταμάρες που λέγονται στο όνομα των δικαιωμάτων και της ειρηνικής συνύπαρξης σε μια κοινωνία, να επαναφέρει το εμβληματικό αυτό νομοθέτημα που είχαμε θεσπίσει επί της κυβέρνησης.